απομονετικά και ο Νικόλας ο Καρασαμάνης που είναι ο αντιπρόεδρος της ΑΕΛ. Κύριε Καρασαμάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσω και από αυτό που ρώτησα και πριν, το Σοκράτη τον Έλληνα, επειδή δεν είναι απλό να ακούς τον αρχηγό της αστυνομίας να σου λέει δεν πέρασαν αυτά τα αντικείμενα από τις εισόδους, αλλά μπορεί άντε σε πέρασαν οι παράγοντες των ομάδων. Και δυστυχώς ήταν ούλες οι φωτοβολίδες στην κερκίδα της ΑΕΛ. Να θεωρήσουμε, Νικόλα Καρασαμάνη, είτε παράγοντες της ΑΕΛ, είτε παράγοντες άλλοι του γηπέδου αφήσαν ή επεράσαν μέσα τότε τα πράγματα. Σοβαρή καταγγελία από τον αρχηγό τούτη. Είναι καταγγελία, είναι... Δήλωση του, είναι κατά, εντάξει, είναι δήλωση. Γιατί ρωτήσαν τον αν προτίθεται να παραιτηθεί, είπε όχι, δεν με αφορά, ενώ δεν είναι θέμα να παραιτηθώ. Και όταν τον ρώτησαν καλά γιατί επέρασαν όλα αυτά μέσα. Γιατί κάμνετε ελέγχους, λέει, κάμναμε, αλλά δεν επέρασαν τα μεγάλα αντικείμενα από τις εισόδους που ελέξαμε. Και ξαναρωτάν τον αρχηγό, από πού πέρασαν. Πιθανώς, λέει, ρωτήστε οι παράγοντες σωματείων, οι παράγοντες του γηπέδου. Οπότε, σοβαρή δήλωση. Εάν αυτό είναι σοβαρή δήλωση και διακατέχει σοβαρότητα των αρχηγών της αστυνομίας, των αρχηγών της τάξης του κράτους, νομίζω η στραβός είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε. Όταν κατηγορά τα σωματεία εντός και εκτός των εισαγωγικών και τους παράγοντες ότι προσπαθούν και βοηθούν τους οργανωμένους ή τους διοργανωμένους για τη μεταφορά νεκριστικών ύλων ή φωτοβολίδων στο γήπεδο, που νομίζω αυτό βάσει νομοθεσίας καταστολής περίπτωσης βίας, νομίζω ότι είναι ποινικό αδίκημα. Όταν κατηγοράς τον Σοκράτη, τον Νικόλαν, τον οποιονδήποτε παράγοντα, ναι, το σωματείο, για ποινικό αδίκημα, νομίζω πρέπει να το στοιχειοθετήσει και να γίνει καταγγελία. Γι' αυτό είπα εγώ ότι μόλις τον άκουσα, εγώ έμεινα έκπληκτη μόλις τον άκουσα. Γιατί ευθέως επέριψε σας ευθύνη σας σωματείο. Ναι. Η εισαγγελία του κράτους να φέρει τον αρχηγό πρώτων ευθυνών του για να τον ρωτήσει. Αφού κύριε Αρχηγέ, έχετε αυτήν την ιδέα, έχετε αυτήν την, να πω το πω, πληροφορία, γιατί δεν γίνεστε πιο συγκεκριμένος? Γίνεται να βγαίνει ο καθένας να μιλά στο ράδιο και να λέει τη λέξη ίσως και να κατηγορά τον οποιοδήποτε, για το οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα? Γίνεται δηλαδή εγώ να βγω να πω ότι ο Άστρα FM κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να έχω πληροφορίες, χωρίς να έχω λεπτομέρειες, χωρίς να μπορώ να στοιχειοθετήσω αυτήν την ιδέα μου ή αυτήν την πληροφορία μου? Μα, δηλαδή πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρώτα απ' όλα οι ίδιοι σαν άνθρωποι, σαν άτομα, σαν παράγοντες, ύστερα η αστυνομία, ύστερα τα σωματεία κτλ. Ακούσα επίσης ακόμη χειρότερες προτάσεις από τον πρόεδρο της ισότητας, τον κύριο Λοϊζίδη. Θέλει να βγει πάνω στην κερκίδα, θα έχει τραυματισμούς. Αν τους αφήσουν, λέει, να βγουν πάνω στην κερκίδα, μπορεί να είχαμε και νεκρό, λέει, αν ήταν πάνω στην κερκίδα η αστυνομία. Να ενημερώσω τον κύριο Λοϊζίδη ότι πριν 15 μέρες έριξαν φωτοβολίδες άλλοι οπαδοί στην κερκίδα την οικογενειακή της ΑΕΛ. Δεν είδαμε τον κύριο Λοϊζίδη να μετατρέπεται σε καουμπόι για να βγει πάνω στην κερκίδα. Και να ενημερώσω τον κύριο Λοϊζίδη ότι δύο δημιουργίες της ΜΑΤ ήταν από την αρχή στην κερκίδα της ΑΕΛ. Μήπως δεν το είδε, μήπως δεν πληροφορήθηκε. Σίγουρα η ΑΕΛ, αυτό που είδε σίγουρα. Να ενημερώσω τον κύριο Λοϊζίδη ότι οι κάμερες του σταδίου του υπερσύγχρονου είναι ελεγμένες και έγιναν approved, να το πω στην αγγλική λέξη, στην αγγλική διάλεκτο, από την αστυνομία. Το να λέμε όμως ότι θα βγω στην κερκίδα, ότι θα κάνω έτσι, ότι θα κάνω άλλο, δώστε μας την εξουσία, νομίζω ο κύριος Λοϊζίδη δεν ξέρει καλά την νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ρητά ότι η υπόθεση ασφαλείας μπορεί να καλέσει ανά πάσα στιγμή την αστυνομία στην κερκίδα, το οποίο έγινε και προσυμφωνήθηκε στην αστυνομική συσκέψη. Στην κερκίδα της ΑΕΛ υπήρχαν δύο δημιουργίες αστυνομίας. Να πω στο παρακάτω τον κύριο Λοϊζίδη. Είπε και αυτός ότι περνούν από κρύψες, περνούν από το ένα, από το άλλο. Αφού ξέρει ο κύριος Λοϊζίδης ότι από όσους περνούν, να πάει να τις βρει. Να μας ενημερώσει και εμάς. Τι παράγονται. Η ΑΕΛ, αγαπητοί, δεν θα μείνει μέχρι εδώ. Ετοιμάζουμε καταγγελία στο Γενικό Εισαγγελέα για αυτήν την τοποθέτηση της αστυνομίας. Ή να μας ξεκαθαρίσει ποιοι παράγοντες ποιας ομάδας, πότε, πού, για να είναι πιο συγκεκριμένο. Ωραία, το κρατώ σαν είδηση ότι η ΑΕΛ θα καταγγείλει βασικά τις δηλώσεις του αρχηγού εχθές. Είναι σοβαρό να λέμε ότι παράγοντες σε οποιασδήποτε ομάδα. Ήταν πολύ σοβαρή η δήλωση εχθές, ναι.
Στην ουσία είναι και επειδή οι φωτοβολίδες, ξαναλέω και να σας πω κάτι, νομίζω όλος ο κόσμος το βλέπει και η ΑΕΛ είναι μαζί με η Σαλαμίνα οι δύο βασικά ομάδες ίσως που ούτε επενδυτή έχετε ούτε εταιρεία είσαστε, και ξέρει ο καθένας τι σημαίνει στα σημερινά δεδομένα να παλεύει μια ομάδα έτσι όπως παλεύει. Λοιπόν, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί παίζει το ρόλο του και αυτόν. Όπως επίσης νομίζω όλοι βλέπουν, οι οργανωμένοι της ΑΕΛ δημιουργούν από τις πιο όμορφες ατμόσφαιρες στα γήπεδα και με τα κορεό τους, αλλά η ίδια η ΑΕΛ όμως πώς νιώθει όταν βλέπει έστω αυτούς που εκτρέπονται και κάνουν, ας πούμε, τα πράγματα εχθές στο γήπεδο που είναι ξεκίνησε καν το παιχνίδι. Πώς νιώθει η ίδια η ΑΕΛ με τώρα τα πράγματα έτσι όπως εξελίχθηκαν? Υπάρχουν δύο, νομίζω. Να το πω, υπάρχουν δύο σκέλη τη ερωτήση. Πρώτον και κύριο, πρέπει να γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα όπως γίνεται στο εξωτερικό. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε στο εξωτερικό τι γίνεται, την νομοθεσία στο εξωτερικό, γιατί εξαλείφθηκαν σε κάποιες χώρες. Γιατί γίνονται στα γήπεδα, μέσα στα γήπεδα στο εξωτερικό τα πράγματα. Ακριβώς, δεν γίνονται. Υπάρχουν συχνά θέματα βίας και στο εξωτερικό και στην Κύπρο. Δεν ανακαλύψαμε την τάση νόμιση. Ναι, όχι έτσι μες στο γήπεδο. Ναι. Είναι καταδικαστέα όπως και δίποτε. Απλά πρέπει να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, να λάβουμε τις ευθύνες μας. Έξω από το γήπεδο έγινε επίθεση στον απλό κόσμο της ΑΕΛ από κουκουλοφόρους με ναυτικές φωτοβολίες. Είδε τον κύριο Λοϊσδίδη να το πει, είδε τον κύριο αρχηγό αστυνομία να το πει, τίποτα. Ό,τι έγινε στο γήπεδο, ξαναλέω και από το φίλο μου του Σοκράτη που λέει είναι καταδικαστικό, συμφωνούμε μαζί. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τη δουλειά της αστυνομίας. Εμείς βάσει της νομοθεσίας ακολουθούμε ρητά τις διαταγές. Ούτε μπορείτε εσείς σαν σωματεία να εντοπίσετε ποιοι είναι οι φιλάθλοι που, τέλος πάντων, γιατί δολοφονικές κινήσεις τούτες να ρίχνεις του άλλου την... Με την ίδια λογική έπρεπε ο απλός κόσμος, ο πολίτης, ο φορολογούμενος πολίτης που πληρώνει έναν κονδύλι για να συγκροτείται η αστυνομική τάξη, να ήμασταν εξαίρεση έξω από το κρατητήριο που απέδρασε ένας κρατούμενος. Έπρεπε να προσέχουν τις γειτονιές μας για κλειστικούς μηχανισμούς, για εμπρισμούς, για δολοφονίες. Δηλαδή, τι θέλει η αστυνομία, να δώσει την εξουσία στον κόσμο? Μάλιστα. Υπάρχουν κάθε μέρα φαινόμενα βία. Και στους δρόμους, στις οικογένειες, στα σχολεία. Τι πρέπει να πάρουμε δηλαδή την κατάσταση στα χέρια μας? Αυτό λέει η αστυνομία. Όταν λες ότι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες στα σωματεία στο γήπεδο, να μας πει και ποιες ευθύνες. Πρέπει η νομοθεσία να τη γνωρίζει ο αρχηγός αστυνομίας. Ότι δεν έχει ευθύνη το σωματείο. Η ευθύνη πέρασε όλοι μέσω του ΚΟΑ στην αστυνομία. Τις κάμερες τις ελέγχει η αστυνομία, την ταυτοποίηση, την δικαιότητα να ελέγξει η αστυνομία. Δεν έχει κάποια εξουσία το σωματείο. Η κάρτα φιλάθλου είναι ένα φιάσκο και τίποτε άλλο. Τίποτε δεν επέτυχε. Τίποτε. Όταν φώναζε η ΑΕΛ και κάποια άλλα σωματεία, μας έλεγε ότι προωθούμε τη βία. Τώρα που βγήκαμε σωστοί και λυπούμαστε που βγήκαμε σωστοί. Δεν θέλουμε να λέμε ότι ναι, κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Όχι, τις εντυπώσεις δεν χρειάζεται να τις κερδίσεις. Είναι εκεί. Απέτυχε. Το ξέρετε ότι χθες πήραν τηλέφωνο οπαδών της ΑΕΛ, τον κατηγόρησαν γραπτός γιατί έκανε άσεμνη χειρονομία. Μάλιστα. Το γνωρίζετε? Για άσεμνη χειρονομία τον κατηγόρησαν. Μάλιστα. Ναι. Βρέθηκε ο οπαδός της ΑΕΛ και να ενημερώσω τον φίλο μου τον Σοκράτη ότι δεν είναι οπαδί του Απόλλωνα στις φωτογραφίες. Είναι μόνο οπαδί της ΑΕΛ. Αν είναι δυνατό. Μόνο ο παδί της ΑΕΛ ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο ο παδί της ΑΕΛ έκαναν έκτροπα. Λέει μόνο που την κερκίδα σας ανάψα φωτοβολίδες και κροτίδες. Έναψε η κερκίδα, λέει, του Απόλλωνα. Ναι, αλλά... Ναι. Ο αγώνας διακόπηκε για ίσον το φυλάκτο. Ναι. Βγήκαν μόνο ο παδί της ΑΕΛ μέσα. Χωρίς να θέλω να βγάζω το υπογράμμα έξω για τις φωτοβολίδες που έρχεται στην κερκίδα Απόλλωνα. Συμφωνούμε. Να μας βοηθήσει και η αστυνομία. Αλλά δεν θα κάνουμε τη δουλειά της αστυνομίας εμείς, με όλον τον σεβασμό προς το κράτος, προς τους φίλους του Απόλλωνα και όλες τις εκπομπές εμείς ευχηθήκαμε περαστικά και στον οπαδό της ΑΕΛ που δέχτηκε ένα αντικείμενο και διακοπήθηκε στο νοσοκομείο του Κηπέδου και στους δύο οπαδούς του Απόλλωνα, και στον μικρό παιδί και στην κοπέλα. Ευχηθήκαμε περαστικά, είναι καταδικαστέα. Αλλά το να λέμε κάθε μέρα είναι καταδικαστέα δεν αλλάζει κάτι. Πρέπει όμως να σταματήσουν και οι εμπριστικές δηλώσεις από την αστυνομία, ειδικά από τον κύριο Λοϊσδίρη. Το να θέλω να βγω πάνω στην κερκίδα και να θα υπάρχουν συντραυματισμοί και να κλείσουν τα σιφή με την ίδια λογική όπου υπάρχει κρούσμα βίας, να κλείνουν τα υποστατικά, να κλείνουν, να παίρνουμε τα αυτοκίνητα γιατί υπάρχουν δυστυχήματα, να μείνουμε σπίτι μας. Ονειρεύονται εποχές κορονοϊού.
Δυστυχώς υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ελευθερία, υπάρχουν κάποια συντάγματα που πρέπει να τιμήσουμε, υπάρχουν κάποιες ελευθερίες που μας νομίζω είναι πάνω από πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε και δεν θα περάσουμε τις εποχές άλλων δεκαετιών που κάποιοι μπορούν να απολούν. Είμαστε στο 2023-2024, πρέπει να τιμούμε και το Σύνταγμα και τους νόμους όλοι μας, αλλά και τις ελευθερίες μας. Σήμερα η ΚΟΠ που συνεδριάζει και η ΚΟΠ είσαστε εσείς όλα τα σωματεία, όλοι λένε ότι πάμε να κλείσουμε τα γήπεδα για όλους τους φιλάθλους. Συμφωνεί η ΑΕΛ με κάτι τέτοιο? Αυτό δεν είναι νομίζω η θέση της ΚΟΠ, απλά... Είναι οι πληροφορίες που βγαίνουν, εν η ΚΟΠ, ναι, κάτι έτσι. Βέβαια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αφήνει και αυτό το μήνυμα ότι και αν δεν το αποφασίσει η ΚΟΠ, μπορεί να το αποφασίσει ο ίδιος που δεν ξέρω αν δικαιούται σαν πολιτεία να πει ότι και κλεισμένον το θυρό. Βέβαια μπορεί να πει εν στέλνω την αστυνομία, άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει αστυνόμευση, άρα δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Να ακολουθήσουμε τους ομοϊδάτες στην Ελλάδα, νομίζω κατά εκεί πάμε. Κρίμα. Αυτά νομίζω αφήσαμε να νοηθεί, άφησε η πολιτεία να νοηθεί το κράτος ότι στην Ελλάδα έγινε αυτό. Δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση να κλείνουμε ότι δεν πάει καλά. Με την ίδια λογική θα πρέπει να κλειστούμε όλοι σπίτι μας γιατί υπάρχουν κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς παντού. Να μας πιάσει ως αστυνομίας από τις 235 να το πω και στους μηχανισμούς εμπριστούς που έγιναν πέστη, ποιους σύλλαβαν. Δεν γίνεται επειδή είναι το ποδόσφαιρο και επειδή είναι πιο, να το πω, πουλάει περισσότερο. Να δίνουν όλη την έμφαση εκεί. Υπάρχει και η οικογενειακή βία, υπάρχει και η βία στην εργασία, τα σχολεία, τα ναρκωτικά, είναι καθημερινά. Μιλάμε για οι μισοί μαθητές στα σχολεία, ασχολούνται με ναρκωτικά, είναι χρήστες. Νομίζω πρέπει να ρωτήσουμε και λίγο τους ειδικούς, τους παιδοψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους, να πάρουμε και λίγες απόψεις από το εξωτερικό, αλλά από χώρες που σε εισαγωγικά είναι πιο προηγμένες από εμάς, να δούμε πώς καταπάτησαν αυτά τα φαινόμενα και μετά να βγαίνουμε να κάνουμε το οποιοδήποτε cowboy. Είναι πολύ επικίνδυνο να απειλούμε τον κόσμο ότι η μόνη λύση είναι η καταστολή. Αυτό δεν είναι η λύση. Ναι. Αυτό είναι το σίγουρο, ότι σίγουρα ότι η μόνη λύση δεν είναι η καταστολή. Αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ Νικόλα Καρασαμάνη. Να είστε καλά και να την πληρώνει και η καταπληκτική πλειοψηφία του κόσμου που θέλει να πηγαίνει να απολαμβάνει την ομάδα του και να βλέπει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι και το πιο ξύπνο. Δέκα άτομα. Να μας φέρνουν όλους άνω κάτω. Οποιαδήποτε πλευρά. Ναι. Αλλά βρώνουν αυτό που βλέπουν. Δυστυχώς. Δεν είναι όλοι έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα Καρασαμάνη. Για να δούμε και σήμερα η ΚΟΠ τι θα αποφασίσει.